κύριε Δήμαρχε, κύριοι πρόσωποι της Περιφέρειας, πρόεδροι συλλόγων, κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Η ιστορία δεν γράφεται μόνη της, τη γράφουν τα πρόσωπα, οι πρωτοβουλίες. Χωρίς να θέλω να απαξιώσω το έργο των προηγουμένων που φαίνεται μόνο από το κτίριο αυτό ότι κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν και πίστεψαν σε αυτό, φαίνεται ότι το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία που αυτή είναι η λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος σε όλους τους τομείς, στον πολιτικό, τον κοινωνικό, τον οικονομικό, το μεταναστευτικό, ίσως και τα θέματα της εθνικής άμυνας. Η λύση είναι ο δημόσιος διάλογος. Γι' αυτό πραγματικά θέλω να δεχτείτε τα συγχαρητήρια από ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιο για αυτές τις πρωτοβουλίες και πραγματικά το γεγονός ότι είναι εδώ η περιφέρεια, ο Δήμος και η περιφέρεια δείχνει ότι σας στηρίζουν, θα έλεγα, μην συζητήσετε για να δώσετε και μια άλλη διάσταση. Αυτό που κάνετε είναι στην ουσία ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Καλώντας εδώ ανθρώπους που έχουν να πούν κάτι, αν αυτό το συστηματοποιήσετε από αύριο, από του χρόνου μπορεί να είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Πριν παρουσιάσω αυτά που θέλω να σας δείξω και να πω, μην παρεξηγήσετε, επειδή κάπου συνεργάζομαι με ένα συντοπίτη σας, με έναν άνθρωπο που αγαπάει το αμύντιο και το διαφημίζει πάντοτε και παντού, με τον Γιώργο Λιάννη, που εγώ δεν το γνώριζα τον άνθρωπο, από την πολιτική του παρουσία στα πράγματα της Ελλάδας τον γνώρισα, τώρα που συνεργαζόμαστε σε κάποια πράγματα, τον γνώρισα από κοντά. Το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, δεν μιλάω για τα πολιτικά που αναλαμβάνω, είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος στην ποίηση, στη λογοτεχνία, στη μουσική. Όποτε τον βρω, βγάζει από την τσάντα του εκεί που μιλάμε, βγάζει ένα βιβλίο και διαβάζει, σημειώνει, γράφει και ίσως εκδώσουν ως εκδοτικός ύπος και ένα βιβλίο του. Το γεγονός λοιπόν ότι τα βιβλία για αυτό είναι η ψυχή του, η καρδιά του. Το γεγονός ότι την ψυχή του την έχει εναποθέσει εδώ στο Αμύντιο, στη βιβλιοθήκη, δείχνει το πόσο αγαπά τον τόπο. Με πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο, τυχαία πριν μισή ώρα, του είπα ότι έρχομαι και μου είπε παρακαλώ να μεταβιβάσει τους θερμούς χαιρετισμούς μου στους κατοίκους του Αμυνταίου και της περιοχής. Και αυτό έκανα, αυτό κάνω τώρα. Προσφυγικό μεταναστευτικό. Για να είμαι ειλικρινής, σήμερα θα έπρεπε να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα έλεγα ότι ίσως το μεταναστευτικό είναι ένα παράρτημα στο σχέδιο με τον τρόπο που εξελίσσεται στην Ελλάδα. Θα αναφερθώ φυσικά στο μεταναστευτικό, αν θέλετε όμως μετά μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση για αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί από αυτά, από τον τρόπο τον οποίο η Τουρκία θα προσπαθήσει να περιφρουρήσει τη συμφωνία της με τη Λιβύη, θα κριθεί η λύση και στο ζήτημα του Αιγαίου, όπως το έθεσε πλέον χθες το Υπουργείο Εξωτερικών επίσημα της Τουρκίας με 5 βασικά αιτήματα. Και από τον τρόπο που θα λυθεί το ζήτημα του Αιγαίου όπως έχει προκύψει ή όπως έχει διαμορφωθεί ιδιαίτερα μετά το 1974, σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό και με τις λεγόμενες ροές, θα κριθεί αν υπάρχει όχι Ελλάδα, αν υπάρχει ελληνικό έθνος το 2050 που κάτι ανέφερε και ο κύριος Σαρακάς. Σημαντικό ζήτημα λοιπόν το προσφυγικό μεταναστευτικό, σημαντικότερο αυτό που σας ανέφερα και θα το αναφέρω ως παράρτημα εκείνου του, αυτού του μεγάλου σχεδίου που είναι σε εξέλιξη και θα κρίνει την παρουσία του ελληνισμού σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω 2-3 πράγματα. Πρώτον, το ανθρωπιστικό σκέλος, την ανθρωπιστική πτυχή αυτής της υπόθεσης δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν. Μα σε κανέναν, ό,τι ιδεολογία και να έχει, ό,τι ταμπέλα και να βάζει στον εαυτό του. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελπίδα, ό,τι χρώμα και να έχει, ό,τι πίστη και να πιστεύει, έχει δικαίωμα στην ελπίδα και έχει δικαίωμα να αναζητήσει τρόπους να πραγματώσει αυτή την ελπίδα. Από την άλλη πλευρά, και κάθε άλλος άνθρωπος έχει δικαίωμα να και αυτός την ελπίδα και να περιφρουρήσει και αυτός αυτά που έχει κατακτήσει με αγώνες. Κλείνουν 200
300 χρόνια σε ένα χρόνο από την απελευθέρωσή μας. Εδώ πρέπει να πω το εξής: εμείς δεν κάναμε επανάσταση εναντίον των Τούρκων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν τουρκική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επί 4 αιώνες που εμφανίστηκε στην περιοχή έκανε έναν θρησκευτικό πόλεμο. Τζιχάντ έκανε. Ανοίξτε ένα βιβλίο, διαβάστε είτε διεθνές είτε και τουρκικό, όσο είναι τουρκομοθής, είτε και ελληνικό. Διαβάστε τα, δείτε. Δεν κάναμε αγώνα εναντίον των Τούρκων. Η έννοια Τούρκος εμφανίστηκε μερικές δεκαετίες πριν τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάναμε αγώνα εναντίον του Ισλάμ. Εννοώ της τζιχάντ, του Ιερού Πολέμου. Και ένας από τους λόγους που δεν στρατεύονταν οι μη μουσουλμάνοι στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν αυτός, ότι επειδή έκαναν έναν ιερό πόλεμο να εξαπλώσουν το Ισλάμ στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό ήταν ανακόλουθο να στρατεύονται άνθρωποι που δεν πίστευαν στο Ισλάμ. Γι' αυτό δεν στρατευόμασταν μέχρι τα Τανζιμάτ και ιδιαίτερα μέχρι τους Νεοτούρκους. Γι' αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ταυτότητας και θρησκείας, σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων που με οποιοδήποτε τρόπο μπαίνουν στην Ελλάδα, να εφαρμόζονται οι εθνικοί και οι διεθνείς νόμοι. Αυτά που θα πούμε όμως σχετίζονται με το φαινόμενο και συσχετίζονται με θέματα εθνικής ταυτότητας, εθνικής άμυνας, θα το αποδείξουμε στη συνέχεια, αλλά και εθνικής επιβίωσης. Γι' αυτό κάτω της πέτρας να μην μετροβολούμε ένα στον άλλον όταν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε αυτά τα ζητήματα. Προσφυγικό μεταναστευτικό λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή μου. Το 2010 ξεκίνησε ένα ας το ονομάσω φαινόμενο, η Αραβική Άνοιξη. Η Αραβική Άνοιξη είναι ένα σχέδιο που εξηφάνθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Διαβολεύθηκαν το σχέδιο αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Ευρώπη αλλά και με την Αίγυπτο. Και τι προέβλεπε αυτό το σχέδιο? Προέβλεπε από το Μαρόκο μέχρι τον Περσικό κόλπο και τον Κάφκασο, τις Τουρκίες συμπεριλαμβανομένες, σε αυτές τις χώρες, επειδή σύμφωνα με την άποψη αυτών που έκαναν το σχέδιο της Αραβικής Άνοιξης, τα σύνορα χωρίστηκαν σε αυτές τις περιοχές με το χάρακα, γι' αυτό είναι, αν δείτε στους χάρτες, ευθύγραμμα τα τμήματα, ενώ κανονικά τα σύνορα των κρατών ορίζονται από φυσικά εμπόδια, ποταμούς και κορυφογραμμές, αν δείτε, ωραίων. Θεωρούν λοιπόν οι γεννήτρες αυτής της ιδέας ότι αυτά τα σύνορα, επειδή χωρίστηκαν με χάρακες, δεν έλαβαν υπόψη τους εθνικές, εθνοτικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χώρισαν δηλαδή λαούς ή υποχρέωσαν λαούς ετερόκλητους να κλειστούν μέσα σε κράτη, και αυτός ήταν ο λόγος που αυτή η περιοχή είχε πολλούς πολέμους. Γι' αυτό ονομάστηκαν αυτά τα σύνορα χαραγμένα με αίμα. Θεώρησαν λοιπόν ότι αν αποσταθεροποιήσουν αυτά τα καθεστώτα με αυτό που λέγεται πορτοέγχρονες επαναστάσεις, δηλαδή διαδίκτυο και όλα αυτά, που ότι θα απελευθερωθούν οι δυνάμεις που καταπιέζονταν επί έναν αιώνα στα κράτη που είναι αυτά τα σύνορα, και ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ξαναχαραχτούν τα σύνορα με έναν δίκαιο τρόπο και πλέον από εκεί και μετά θα εμπεδωθεί η ειρήνη για τους επόμενους αιώνες. Αυτό είναι το σκεπτικό. Φυσικά άλλο πράγμα να σχεδιάζεις και άλλο πράγμα να υλοποιείται. Είδαμε τι έγινε με την Αραβική Άνοιξη, χύθηκε πολύ αίμα και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο επιδιώχθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να υλοποιήθηκε. Στο Σουδάν έχουμε δύο κράτη, στην Ιεμένη έχουμε de facto δύο κράτη, στη Λιβύη βλέπετε τι γίνεται. Το 2011 λοιπόν, για να πάμε στο μεταναστευτικό, αρχές Μαρτίου η Αραβική Άνοιξη εμφανίστηκε στη Συρία. Η Συρία έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Ο πατέρας Άσαντ,
ο Χαφές Αλ-Άσαντ, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, κατόρθωσε και αυτούς τους λαούς που ζουν είτε τις θρησκευτικές είτε τις εθνικές ομάδες που κατοικούν στην Συρία, τους ένωσε γύρω από τον Συριακό πατριωτισμό. Άσχετα με το αν είναι κάποιος Άραβας ή όχι, όλοι θεωρούν ότι είναι πατριώτες αυτής της χώρας που λέγεται Συρία. Γι' αυτό, όταν εμφανίστηκε η Αραβική Άνοιξη, ενώ σε άλλες χώρες, στην Αίγυπτο είδαμε ότι είχαμε την αλλαγή του, πήραν την εξουσία η Μουσουλμανική Αδελφότητα, στην Τινησία μέσα σε μερικές εβδομάδες είχαμε αλλαγή καθεστώτος, στη Λιβύη είδατε όλοι τι έγινε με τον Καντάφη και σε άλλες περιοχές είχαμε τέτοια γεγονότα. Στη Συρία λοιπόν το κράτος άντεξε. Εμφανίστηκαν πρώτα ως διαδηλωτές, ειρηνικοί διαδηλωτές, σε πόλεις όπου ο πατέρας Άσαντ είχε κατακτήσει την επανάσταση πάλι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στις αρχές δεκαετίας του 80 και σταδιακά όλες αυτές οι έγχρωμες επαναστάσεις έχουν μια συνταγή. Ξεκινούν ως ειρηνικές διαδηλώσεις, βγαίνουν οι προβοκάτορες, χτυπούν τις δυνάμεις ασφαλείας ή χτυπούν και τους διαδηλωτές και σταδιακά αυτή η ειρηνική διαδήλωση γίνεται εξέγερση, εξέγερση γίνεται εμφύλιος πόλεμος και συγκρούεται το κράτος με τους διαδηλωτές. Αυτό λοιπόν το ήξερε ο Άσαντ και άντεξε, δεν απάντησε στις προβοκάτσες, άντεξε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Και τα τέλη Μαΐου έπεσε η πρώτη σφαίρα. Έχω πολλά πράγματα γι' αυτό να σας πω, αλλά αυτό αφορά τη Συρία, δεν αφορά το μεταναστευτικό, απλά γιατί το αναφέρω και γιατί βλέπετε αυτό στην οθόνη. Είχε προγραμματιστεί οι ένοπλες συγκρούσεις να ξεκινήσουν νωρίτερα στην Συρία. Και επειδή ακριβώς αυτό το κράτος ήταν ισχυρό και μπόρεσε και διαχειρίστηκε διαφορετικά τη δράση των προβοκατόρων, οι ένοπλες συγκρούσεις άργησαν. Εμφανίστηκαν τέλη Μαΐου, όμως οι καταβλισμοί για να δεθούν τους πρόσφυγες είχαν κατασκευαστεί στην Τουρκία προτού καν πέσει η πρώτη σφαίρα. Και όχι μόνο αυτό, μετακινήθηκαν 10.000, ό,τι σας λέω, ταυτοποιείται και διασταυρώνεται από κυβερνητικές πηγές της Τουρκίας. Έχω δηλαδή, εδώ μέσα έχω άλλες παρουσιάσεις που αφορούν την κρίση στη Συρία. Έχει όμως σημασία, μην μπορεί να σας κουράζω λίγο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εκεί λοιπόν η Τουρκία ήταν ο βασικός παράγοντας ως γειτονική χώρα που θα λειτουργούσε ως υποδοχέας προσφύγων σε εισαγωγικά στην αρχή και στη συνέχεια ως η χώρα η οποία θα υποδεχόταν τον λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό, να υποδεχόταν τα όπλα που πλήρωνε η Σαουδική Αραβία, τότε ήταν φίλη με την Τουρκία, και το Κατάρ κυρίως που έφεραν από την Κροατία, από την Ουκρανία και από τις χώρες του παλιού Ανατολικού Μπλοκ. Όλα τα στοιχεία των αεροπορικών διαδρομών και το τι μετέφεραν υπάρχουν και αυτά σε επίσημα στοιχεία. Κατέβηκαν λοιπόν στην Τουρκία και θα δούμε μετά τι έγινε. Είχε προγραμματιστεί και το ταξίδι της Αντζελίνα Τζολί, η οποία είναι και αυτή πρέσβης της για τα παιδιά. Έφεραν λοιπόν 10.000 προτού γίνουν οι ένοπλες συμπλοκές στη Συρία. Θέλω να πω ότι ήταν ένα στημένο παιχνίδι. Και την έφεραν στις 10 Ιουλίου του 2011, πήγε σε αυτόν τον καταπλησμό εκεί στο νομό της Αντιόχειας, το Χατάι, την Αλεξανδρέτα Αντιόχεια. Φυσικά, δεν ξέρω αν έχω εδώ παιδιά, την έβαλαν να αγκαλιάσει παιδιά, γιατί και τα παιδιά είναι ένα εργαλείο για να χειραγωγήσουν τη διεθνή κοινή γνώμη και να δεχθεί συνέχεια την ένοπλη επέμβαση σε μια χώρα. Και στη συνέχεια, από αυτές τις 10.000 ανθρώπους που πήγαν εκεί, οι περισσότεροι ξεγελάστηκαν γιατί τους έταξαν ευρωπαϊκά διαβατήρια και μια καλή ζωή στην Ευρώπη. Όταν πήγαν, τους έβαλαν στις σκηνές και στα σαντήρια, οι μισοί γύρισαν πίσω. Φυσικά, μετά ξεκίνησε ο πόλεμος και είχαμε πραγματικούς πρόσφυγες. Όμως, επειδή η Τουρκία, θα δούμε παρακάτω πώς εργαλειοποίησε το θέμα και παρουσιάζεται ως θύμα, η Τουρκία δεν είναι θύμα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Είναι ο δείκτης. Είναι η χώρα, ο πρωταγωνιστής που προκάλεσε την διάλυση μιας χώρας, που έκλεψε
η βιομηχανική ζώνη ολόκληρης της Συρίας δεν βρίσκεται στη Δαμασκό, βρίσκεται στο Χαλέπι. Όταν κατέλαβε ο λεγόμενος ελεύθερος Συριακός στρατός, συμμορίες δηλαδή, το Χαλέπι, η Τουρκία έκλεψε από τη βιομηχανική περιοχή του Χαλεπίου βιομηχανικό εξοπλισμό αξίας περισσότερο από 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί εκβιάζει την Ευρώπη λέγοντας ότι ξόδεψα 40 δισεκατομμύρια δολάρια για να φιλοξενώ τους πρόσφυγες, άρα πληρώστε κι εσείς ή δεχτείτε κι εσείς. Όλα αυτά είναι ψεύδι. Είναι διαστρεβλωμένες πραγματικότητες. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, είναι θήτης και δεν είναι θύμα. Έχει κερδίσει πολλά από τον πόλεμο στη Συρία, είναι υπεύθυνη για τον πόλεμο στη Συρία, έχει κερδίσει πολλά και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή είναι αλήθεια ότι έπεσε στη σμάρτη της φορτίου, που όμως δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζει, γιατί θα σου το αποδείξω στη συνέχεια. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχάς να πούμε για την Ελλάδα ότι το μεταναστευτικό, όχι προσφυγικό, είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε από τη δεκαετία του 90, ιδιαίτερα μετά το 2000 είχαμε ροές, γι' αυτό είχαμε την Αμυγδαλέζα, ένα κλειστό, ας πούμε τη λέξη, προαναχωρησιακό κέντρο, που όσοι συλλαμβάνονταν επειδή είχαν μπει παράνομα στη χώρα, αυτό λέει ο νόμος άλλωστε, τους έβαζαν εκεί και είτε όταν ολοκληρώνονταν η διαδικασία της ξύλου, αν κάποιος δικαιούνταν το αποδίδονταν και ήταν ελεύθερος, είτε από εκεί τους προσπαθούσαν να τους στείλουν στις χώρες τους, αν και ορισμένες χώρες, κυρίως το Αφγανιστάν, και το Αφγανιστάν δεχόταν για ένα διάστημα, το Πακιστάν δεν δέχεται. Εν πάση περιπτώσει, μετά το 2011-12, όταν άρχισαν πραγματικά να έχουμε πραγματικούς πρόσφυγες, γιατί ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία άρχισε τελικά να επεκτείνεται σε μεγάλη κλίμακα, η Τουρκία άρχισε να δέχεται τους πρώτους πρόσφυγες και μετανάστες. Και επειδή είχε στόχο με αυτούς τους πρόσφυγες να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στην κουρδική πλημμυρίδα, που από τις ανατολικές περιοχές, ξέρετε, οι Κούρδοι έχουν μια τάση να βγουν προς την Άβαρα και την Μεσσίνα για να αποκτήσουν φυσική διέξοδο στην θάλασσα. Έβαλε όλους τους Σύριους πρόσφυγες, που είναι Άραβες, Σουνίτες, σε μεγάλη πλειονότητα, τους έβαλε στους νομούς που βλέπετε, για να λειτουργήσουν στην ουσία ως ένα ανάχωμα. Δηλαδή, αφενός προκάλεσε το προσφυγικό, αφετέρου προσπάθησε να λύσει δια των προσφύγων και το κουρδικό πρόβλημα, τουλάχιστον στο θέμα της είτε δημογραφική αλλίωση των νομών που είναι στα όρια της γεωγραφικής περιοχής του τουρκικού Κουρδιστάν, είτε να το χρησιμοποιήσει και ως ένα ανάχωμα για την έξοδό του στην. Εδώ βλέπετε λοιπόν τους πρώτους καταβλισμούς που έχουμε το 1912-1913 και αυτά με επίσημα στοιχεία της Τουρκίας. Πάμε τώρα το 2015. Καταρχάς, τι έγινε το 2015. Παρακάτω έχω θα δείτε τις ροές που αυξήθηκαν. Και εδώ δεν ήρθαμε να ασκήσουμε κριτική σε κανένα κόμμα, σε καμία κυβέρνηση, ούτε να χαϊδεύσουμε αυτιά κάποιο άλλο κόμματος. Ουδέτερα, αντικειμενικά, να παρουσιάσουμε στοιχεία για να έχουμε μια πραγματική εικόνα τι είναι τέλος πάντων αυτό το προσφυγικό παύλο μεταναστευτικό. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα, σαν σήμερα νομίζω είχαμε εκλογές το 2015, άλλαξε πολιτική. Δηλαδή, με την πρώτη μέρα της ανάληψης της διακυβέρνησης, η κυρία Χριστοδηλοπούλου έστειλε μία σύμβουλό της στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και διέταξε, ενώ ακόμα δεν είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η ανάληψη των καθηκόντων της, παρανόμως δηλαδή, έστειλε τη σύμβουλό της, έπιασε έναν αξιωματικό ανώτατο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το θέμα της Αμυγδαλέζας και είπε: «Κλείνει η Αμυγδαλέζα, κλείνουν όλα τα κέντρα. Η Ελλάδα αλλάζει πολιτική, έχουμε την πολιτική των ανοιχτών συνόρων». Βγήκε αυτό το χαρτί, στη συνέχεια είχαμε αντιδράσεις και τελικά αυτός που πλήρωσε ήταν ο αξιωματικός. Εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή της πολιτικής, της προηγούμενης πολιτικής, με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, δημιούργησε ένα τεράστιο ζήτημα, τις συνέπειες του οποίου τις βλέπουμε μέχρι σήμερα και θα τις εξετάσουμε παρακάτω. Όμως, επειδή η Τουρκία, για να αποδείξω
ότι το πρόβλημα τελικά δεν είναι το προσφυγικό, αλλά η αδυναμία της Ελλάδας να προστατεύσει τα σύνορά της και η αλλαγή, αν θέλετε, της πολιτικής. Προσέξτε τι είχαμε, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πρόσφυγες είχε η Τουρκία τον Αύγουστο του 2015. 832.000 Σύριους πρόσφυγες η Τουρκία, η Τουρκία των 80 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Λίβανος των 6 εκατομμυρίων είχε 1.169.846 πρόσφυγες. Σημειωτέων ότι ο Λίβανος φιλοξενεί άλλους τόσους πρόσφυγες Παλαιστίνιους. Δηλαδή, ο ένας στους τρεις σε αυτή τη χώρα είναι πρόσφυγας. Και παρακάτω βλέπετε η Ιορδανία έχει 600.000 και το Ιράκ, κυρίως το Βόρειο Ιράκ, 200.000. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί έχει ακούσει ποτέ κανείς τον Λίβανο να ζητάει από την Ευρώπη λεφτά για αυτό το βάρος που σηκώνει, το οποίο βάρος είναι 20-πλάσιο από το βάρος που σηκώνει η Τουρκία. Γιατί λοιπόν η Τουρκία εκβιάζει την Ευρώπη. Εκβιάζει την Ευρώπη επειδή στα σύνορα, τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης υπάρχει μια χώρα η οποία αφενός μεν ακολουθεί πολιτική ανοιχτών συνόρων και αφετέρου δεν έχει και αντικειμενικές δυνατότητες ακολουθώντας αυτή την πολιτική να προστατεύει τα σύνορά της. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν και τελικά από εκεί που τους είχε στις περιοχές που σας έδειξα, μόλις άλλαξε, όταν αυτά αποδεικνύονται, μόλις άλλαξε η πολιτική της Ελλάδας, άρχισε να δημιουργεί καταβλισμούς κοντά στη Σμύρνη, στην Προύσα, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολική Θράκη, για να μπορούν να βρίσκονται κοντά στο στόχο που ήταν η Ελλάδα και εκεί την Ευρώπη. Λοιπόν, εδώ είναι ο Ιανουάριος του 2015 και δείχνει πού είναι οι καταβλισμοί τον Ιανουάριο, πριν αλλάξουμε την πολιτική. Για προσέξτε πού είναι οι καταβλισμοί. Με κόκκινο. Κανένας καταβλισμός δεν βρίσκεται δυτικά της Άγκυρας και δυτικά των Αδάμων. Όλοι οι καταβλισμοί με κόκκινο, με μπλε τους βλέπετε, τα στοιχεία είναι επίσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι καταβλισμοί βρίσκονται στους νομούς που σας είπα. Για να κλείσουν, να αλλάξουν τη δημογραφική αλλίωση των κουρδικών νομών και να κλείσουν τον δρόμο μέσω της δημογραφικής αλλίωσης προς την θάλασσα. Και εδώ είμαστε τον Αύγουστο του 2015, όπως είπαμε, που υπάρχουν τα νούμερα, τα ίδια σας τα είπα για τον... Εδώ υπάρχουν η αύξηση των ροών από το 2016 μέχρι το 2015, στοιχεία τα οποία, εντάξει, να μην σας βάλω σε αυτή τη διαδικασία τώρα, να βάλω μόνο ένα διάγραμμα, προσέξτε πώς αυξήθηκαν οι ροές, τα στοιχεία όλα αυτά είναι επίσημα από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Ελλάδας. Κοιτάξτε κάτω, ξεκινάμε από το 2008, 9, 10, είναι κάτω από 100.000 εισερχόμενοι στην Ελλάδα, ειδικά το 10 ήταν γύρω στις 50.000, 11, 12, 13, το 14 έχουμε μια αύξηση, πάμε στις 200.000 και το 15 αγγίξαμε το 100.000. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής, αλλαγής πολιτικής της χώρας, πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Προσέξτε. 2015, αλλαγή πολιτικής. Εδώ πρέπει να πούμε, δεν έχω στοιχεία να το αποδείξω, όπως σας είπα, όλα τα στοιχεία που σας παρουσίασα είναι επίσημα είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελλάδας, είτε και της Τουρκίας. Δεν έχω στοιχεία να το αποδείξω, όμως γράφτηκε, και όχι μόνο σε ελληνικό τύπο, ότι αυτή η πολιτική των ανοιχτών συνόρων έδωσε τη δυνατότητα στην Γερμανία να εξασφαλίσει εργατικό δυναμικό περίπου 1.000.000 για τις βιομηχανίες της Γερμανίας, κάτι που ήταν αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Γερμανίας προς τη γερμανική κυβέρνηση. Δεν λέω ότι έγινε συνεννοημένα, εγώ πιστεύω ότι έγινε από ιδιοληψία το άνοιγμα των συνόρων στην Ελλάδα, πάντως το εκμεταλλεύτηκε η Γερμανία και έλυσε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει τις επόμενες δεκαετίες που σχετίζεται με το εργατικό δυναμικό που έχει ανάγκη ο παραγωγικός και κυρίως ο βιομηχανικός τομέας στη Γερμανία. Όμως, όταν κατακλείστηκε η Ευρώπη από πρόσφυγες και μετανάστες που πέρασαν στη μεγάλη τους πλειονότητα από την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας ότι η Ελλάδα δεν θέλει να αλλάξει πολιτική και δεν μπορεί να αλλάξει τα σύνορά της, παρέκαμψε την Ελλάδα και πήγε απευθείας στην Τουρκία. Έγινε πρώτα μια συνάντηση
τον Οκτώβριο του 2015, όσο δηλαδή ήταν σε εξέλιξη αυτό το πράγμα που ζήσαμε όλοι, και τον Μάρτι, 18 Μαρτίου, είχαμε την Ευρωτουρκική Συμφωνία ή τη λεγόμενη Κοινή Δήλωση, μια συμφωνία. Εδώ θα πάμε λέξη-λέξη. Τι λέει λοιπόν, σας διαβάζω επί λέξη ορισμένα κομμάτια της συμφωνίας για να δείτε ότι κάπου υπόθηκε από κάποιον. Δεν είναι έτσι. Δεν έχει καμιά ευθύνη η Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Όλη η ευθύνη είναι στην πατρίδα μας. Σας στεναχωρώ ορισμένους, αλλά προσέξτε, αν δεν δούμε τις διαστάσεις του προβλήματος, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Αν δεν πιστεύουμε και περιμένουμε από την Ευρώπη να λύσει το πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ. Εδώ το Βαρέλι είναι χωρίς πάτο. Και τον πάτο μπορούμε να το βάλουμε μόνο εμείς. Πάμε λοιπόν. Προσέξτε τι είπε η Ευρώπη με την Τουρκία, τι συμφώνησε. Μια συμφωνία που δεν μπόρεσε να τηρηθεί πάλι λόγω της αβελτηρίας της ελληνικής. Προσέξτε. Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή του κοινού του σχεδίου δράσης που ενεργοποιήθηκε 29 Δεκεμβρίου του 2015. Τους τριμώξαμε δηλαδή και οι Τούρκοι είπαν εντάξει, θα κλείσουμε τις ροές. Έχει σημειωθεί ήδη αρκετή πρόοδος. Την αναβάθμιση των προσπαθειών της τουρκικής ακτοφυλακής και αστυνομίας σε θέματα ασφάλειας και την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών. Δηλαδή, τους πίεσαν οι Ευρωπαίοι, να δούμε τι τους δώσανε από τον Νοέμβρη και όντως έκαναν κάποιες ενέργειες για να περιορίσουν τις ροές. Προκειμένου να εξαρτωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών και να προσφερθεί στους μετανάστες μια εναλλακτική λύση ώστε να μην βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αποφάσισαν σήμερα να δώσουν τέλος στην παράτυπη μετανάστευση από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία και η Ελλάδα αρνήθηκε να κλείσει ή τέλος πάντων να ανοίξει τα σύνορά της. Γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε η συμφωνία. Δηλαδή και πληρώσαμε τους Τούρκους και συνέχισαν οι Τούρκοι να μας φέρουν. Προσέξτε τι λέει παρακάτω. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, συμφώνησαν ως προς τα εξής πρόσθετα σημεία δράσης: Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας από τις 20 Μαρτίου του 2016 και έπειτα θα επιστρέφονται σε αυτήν. Ξέρετε πόσους επιστρέψαμε? 1.700. Γιατί? Γιατί δημιουργήσαμε ένα σύστημα απόδοσης ασύλου το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Πέσαν τα γεράκια οι ΜΚΟ και οι δικηγόροι, προτού καν έρθουν στην Ελλάδα έχουν στα χέρια τους τι να πούνε για να μην δώσουν καμία δυνατότητα στις επιτροπές ασύλου να το απορρίψουν. Δεύτερο βαθμό, τρίτο βαθμό δεν κρίνεται ποτέ. Και δεν εφαρμόστηκε. Πού να ξέραν οι ταλέποροι οι Ευρωπαίοι, πραγματικά σε αυτό το τομέα είναι ταλέποροι, ότι θα υπάρχει μια τέτοια χώρα εδώ που στην ουσία θα πληρώσει η Ευρώπη 9 δισεκατομμύρια και δεν θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία με υπετιότητα της Ελλάδας. Οι μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά θα καταγράφονται δεόντως και τυχόν αιτήσεις ασύλου. Προσέξτε, τυχόν αιτήσεις ασύλου. Μα εδώ οι δικηγόροι και οι ΜΚΟ τους βάζουν και κάνουν όλους αίτηση ασύλου. Θα διεκπαιρεώνεται ατομικά από τις ελληνικές αρχές δυνάμεις της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία των ΕΕ για τους πρόσφυγες. Οι μετανάστες που δεν αιτούνται άσυλο ή η αίτηση των οποίων κρίνεται αβάσιμη ή απαράδεκτη, βάσει τη σαν οδηγία θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Ορίστε. Επιστρέψαν 1.800. Από το 1,5 εκατομμύριο που μπήκαν εδώ, όλοι δικαιούνται άσυλο. Δεν έπρεπε η Ελλάδα να δημιουργήσει ένα σύστημα δίκαιο. Δεν θέλω να παραβιαστεί το δικαίωμα κανενός ανθρώπου. Είτε είναι μουσουλμάνος, είτε είναι βραχμάνος, δεν με νοιάζει. Όμως εδώ δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα αυτών που μπαίνουν στην Ελλάδα. Παραβιάζονται τα δικαιώματα τα δικά μας με αυτή τη διαδικασία. Οι μετανάστες που δεν αιτούνται άσυλο, είπαμε θα επιστρέψουν στην Τουρκία και επιστρέψαμε στα 4,5 χρόνια 1.700 άτομα. Η Τουρκία θα λάβει όλα, προσέξτε, την πληρώσαμε για να κάνει αυτό. Θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αποτρέψει το άνοιγμα νέων θαλασσίων ή χερσαίων οδών παράνομης μετανάστευσης από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεργαστεί εν προκειμένου με τις γειτονικές χώρες καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Βουλγαρία το έκανε. Δεν μπαίνει ούτε ένας. Γιατί ξέρετε,
είναι πιο εύκολο για τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες να μπουν στη Βουλγαρία. Είναι χερσαίο έδαφος, εκτεταμένα σύνορα γύρω στα 450 χιλιόμετρα, δεν μπορούν να φυλαχτούν όλα αυτά. Θα μπορούσαν να μπουν εκεί αντί να πνίγονται στο Αιγαίο και να κινδυνεύουν. Γιατί δεν μπαίνουν εκεί? Γιατί εκεί υπάρχει μια χώρα, της οποίας το κοινοβούλιο συνήλθε και αποφάσισε την αποστολή 11.000 στρατιωτών στα σύνορα για να συνδράμουν στο αρμόδιο, στο καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείου Εσωτερικών, στη φύλαξη των σύνορων. Γιατί δεν μπαίνουν από τη Βουλγαρία λίγο, πέστε μου. Δηλαδή, είναι σε ανάγκη οι άνθρωποι. Γιατί δεν πας στη Βουλγαρία και έρχονται στην Ελλάδα και δεν κινδυνεύουν και οι ίδιοι και τα παιδιά τους να πνιγούν? Γιατί? Γιατί η Ελλάδα αποφάσισε να γίνει ένα μη κράτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά κράτους στο ζήτημα αυτό. Γιατί κράτος χωρίς σύνορα δεν υπάρχει. Δεν υφίστασε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά της Τουρκίας. Τα πάμε αυτά, ναι. Πάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε στενή συνεργασία με την Τουρκία θα επισπεύσει περαιτέρω την εκταμείευση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση περαιτέρω έργων για τα πρόσωπα που τελούν υποπροσωρινή προστασία και έχουν εντοπιστεί με ταχεία συμβολή της Τουρκίας πριν το τέλος Μαρτίου. Πάρε 3 δις, είναι πολλά λεφτά. Η Ελλάδα για 1 δις υπέγραψε μνημόνιο. Είναι πολλά λεφτά. Όταν θα έχουν σχεδόν εξαντληθεί οι πόροι αυτοί και υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεσμεύσει έχουν εκπληρωθεί, ότι η Τουρκία δηλαδή έκλεισε τους δρόμους, περιόρισε και δέχεται πίσω τους μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινητοποιήσει συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2018. Έγινε αυτό παρότι δεν εκπλήρωσε η Τουρκία. Γιατί είπε η Τουρκία, γιατί μου στείλατε και δεν δέχθηκα? Όσους μου στείλατε τους δέχθηκα. Άρα πήρε άλλα 3 δισεκατομμύρια και πήρε και άλλα 3 μετά το 2018-2009. Κοινή δήλωση. Επιπλέον κίνητρο προς την Τουρκία. Προσέξτε. Η Ελλάδα, μπαίνοντας το 1981 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέκτησε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Και αυτά που σας λέω είναι οι εκτιμήσεις σε ανώτατο επίπεδο του τουρκικού κράτους και της τουρκικής ηγεσίας. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα συμμετείχε σε ένα τραπέζι. Μην κρίνετε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή ή κακή για την Ελλάδα. Δεν λέω αυτό. Λέει λοιπόν ο Τούρκος, η Ελλάδα συμμετείχε σε ένα τραπέζι όπου συζητούνται πράγματα που αφορούν την Τουρκία, τα επηρεάζει η Ελλάδα με τις αποφάσεις της ή δρομολογεί τις εξελίξεις και εμείς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε γιατί δεν είμαστε σε αυτό το τραπέζι. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι θυμάστε όσοι είστε τις δεκαετίες του 80 παρακολουθούσατε τα πράγματα, εδώ ο Ρακάς γεννήθηκε το 81 όταν βγήκε από την Ευελπίδα, υπήρχε το λεγόμενο τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και τα EQ πριν το ευρώ. Όλες οι κυβερνήσεις, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Τζανετάκης, Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου ξανά, Σιμίτης μέχρι το 96, γιατί μετά είχαμε μια αλλαγή, θα σας πω τι, κάναμε βέτο στο τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και η Τουρκία δεν πήρε ούτε ένα EQ. Αυτό λοιπόν αποτελεί απόδειξη ότι η Ελλάδα είχε ένα στρατηγικό όπλο και πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Σας πληροφορώ, αυτό το έχασε το 2015 με την πολιτική που ακολούθησε στο μεταναστευτικό, με ανοίγματο στο σύνορο. Βγήκαμε από τη μέση, η Τουρκία αναβαθμίστηκε γεωπολιτικά, μιλούσε πλέον απευθείας με την Ευρώπη, κανείς πλέον στην Ευρώπη δεν άκουγε την Ελλάδα, γι' αυτό ακολούθησε το κλείσιμο των σύνορων. Οι άνθρωποι αυτοί θεώρησαν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να προστατέψει τα σύνορά της. Από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε να τα προστατέψουμε εμείς, η κάθε χώρα προστάτευσε τα σύνορά της. Αυτό έγινε. Μην ρίχνουμε πέτρες εκεί που δεν πρέπει λοιπόν. Τι άλλο κάναμε? Η Τουρκία δεν πήρε μόνο τα 9 δις. Προσέξτε, ποια είναι τα επιπλέον κίνητρα. Είπαμε στην Τουρκία ότι όσο εφαρμόζεται η συμφωνία θα γίνονται συζητήσεις για την απελευθέρωση της βίας για τους Τούρκους πολίτες. Ένα όνειρο για την Τουρκία και ένα μεγάλο δώρο για τον Ερντογάν. Αν αυτό το εξασφαλίσει στους Τούρκους να μπορούν να εγκαθίστανται στην Ευρώπη, δηλαδή χωρίς βίζα οι Τούρκοι, είναι ένα μεγάλο δώρο πολιτικό για τον Ερντογάν, το χρησιμοποιήσει πολιτικά. Επίσης,
στη έβριση της Φερονιακής Ένωσης. Το τάξαμε, είναι μέσα στη συμφωνία αυτά που σας λέω. Που σας λέω. Η διεύρυνση της Φερονιακής Ένωσης για την Τουρκία, καταρχάς είπαμε εμείς, είχαμε το βέτο για την Φερονιακή Ένωση το 1996, όταν η Τουρκία δέχτηκε σιωπηρά, τα Σουτσιλέρ τότε, την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή, να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου, γιατί θεωρητικά είχε δικαίωμα βάσει την ως εγκύτρια δύναμη να βάλει βέτο στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Είπαμε λοιπόν εμείς, έρωμε το βέτο για την Τελωνιακή Ένωση, ας την Κύπρο να προχωρήσει και η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πραγματικά μια στρατηγική σημασία νίκη για τον Ελληνισμό. Αφήστε στην άκρη ποια είναι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως με την διεύρυνση με την Τελωνιακή Ένωση, η Τουρκία κέρδισε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί πλέον δεν υφίστανται τελωνιακή έλεγχη για τις εξαγωγές της προς την Ευρώπη. Υπάρχουν όμως ορισμένοι περιορισμοί. Αυτοί οι περιορισμοί είπαμε ότι θα αρθούν με τη διεύρυνση. Δηλαδή θα υπογράψουν μια καινούργια συμφωνία για τη διεύρυνση της Τελωνιακής Ένωσης. Και αυτό δώρο λόγω της λάθος πολιτικής στο μεταναστευτικό. Επίσης, υποσχεθήκαμε στην Τουρκία ότι θα έχουμε πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, διευκόλυνση δηλαδή, γιατί όταν το 1999 είπαμε στο Ετσίνκι η Τουρκία έρωμε το βέτο και λέμε η Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε η εξής στρατηγική. Είναι 37 κεφάλαια, θυμάστε, ανοίγει αυτό το κεφάλαιο, βάζουμε βέτο για το άλλο κεφάλαιο, είτε εμείς είτε η Κύπρος. Ποια ήταν η στρατηγική και ο στόχος. Σκεφτείτε ότι η Τουρκία είναι ένα λεωφορείο και έχει να κάνει 37 στάσεις. Σε κάθε στάση λοιπόν είπαμε η Κύπρος και η Ελλάδα να βάζουμε στόχους υλοποιήσιμους και αναλόγως με τη φύση του κεφαλαίου, ενέργεια, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Θα έχουμε εξασφαλίσει την άρση του Κάζους Μπέλι για τα 12 μίλια, την απόσυρση των στρατευμάτων από την Κύπρο και στο τέλος αυτής της διαδρομής. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Θα έχουμε να κάνουμε μια Τουρκία που πλέον δεν θα αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Και αυτό το χάσαμε γιατί η πρόοδος ενταξιακών διαπραγματεύσεων που τάξαμε με αυτή τη συμφωνία για να πείσουμε την Τουρκία να ελέγξει τις ροές, χάσαμε στην ουσία και αυτό το μειονέκτημα. Απώλειες για την Ελλάδα αυτής της ιστορίας. Απώλεια του στρατηγικού πλεονεκτήματος που σας εξήγησα πριν από λίγο λόγω της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα κατέστη ένα κράτος στα μάτια της Ευρώπης και της διεθνούς κοινής γνώμης, αλλά και των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, ως ένα κράτος μη δυνάμενο να προστατεύσει τα σύνορά του. Αυτή είναι η αλήθεια. Το είπε ο κύριος Ρακάς πριν από λίγο. Οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να έρθουν δεν είναι όντως ορισμένοι. Είναι άνθρωποι που τυχοδιώκτες και εγκληματίες. Αλλά το 95% θα έλεγα είναι άνθρωποι που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Σας είπα, κυνηγούν την ελπίδα. Και έχουν τα δίκτυά τους. Όταν λοιπόν η χώρα αυτή δίνει την εικόνα της μη χώρας και του μη κράτους, γίνεται η ελκυστικότερη χώρα στον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα σας πω μετά πώς λύνεται και πολύ εύκολο το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν ήταν που οδήγησε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσουν τα σύνορά τους και έθεσε σε δοκιμασία ακόμα και τη συνθήκη Σέγγεν, που για κάποιους θεωρείται ένα απόκτημα για τους λαούς της Ευρώπης να κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Μιλώ τώρα για τους ανθρώπους που είναι και άσκονται και αντιεξουσιαστές, μια Ευρώπη χωρίς σύνορα και χωρίς περιορισμούς. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε και ένα σοβαρό πρόβλημα στην εθνική άμυνα και στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Η φωτογραφία που σας έδειξα, αλλά και άλλες φωτογραφίες που δείχνει 10 φουσκωτά με πρόσφυγες ή μετανάστες να έρχονται στην Ελλάδα, είναι ακριβώς η ίδια επιχείρηση με τις ασκήσεις που κάνουν οι Τούρκοι τις αποβατικές για να κάνουν απόβαση στα ελληνικά νησιά. Αν ήμουν Τούρκος επιτελής, φαίνεται ότι τους οργανώνουν με τέτοιο τρόπο απέναντι που στην ουσία τους βάζουν όπως ακριβώς θα κινηθούν τα αποβατικά των Τούρκων εάν και εφόσον και όποτε και έτσι μετρούν και τα αντανακλαστικά και του συστήματος εντοπισμού, του συστήματος ασφάλειας. Είναι στην ουσία μια εισβολή αυτό το πράγμα.
Δημογραφική μεταβολή και εξισλαμισμός. Ακούστε, εγώ πιστεύω στην πατρίδα μας και πιστεύω ότι αν μπει πάτος στο βαρέλι, όσοι μπήκαν στην Ελλάδα, μια χαρά θα τα πάμε. Τα προβλήματα θα ξεπεραστούν μέσα σε μια δεκαετία. Τι θα κάνουμε, δεν υπάρχει ζωή και κοινωνία χωρίς προβλήματα. Και τους μουσουλμάνους θα τους διαχειριστούμε καλά. Και βλέπω η Ελλάδα είναι μια χώρα που δίνει ταυτότητα στους ανθρώπους, άσχετα με την καταγωγή τους. Τους βλέπω στην Αθήνα, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Οι Πακιστάνοι, αυτοί που είναι από το Πακιστάν ή και άλλοι μουσουλμάνοι, όλοι με μια μπύρα στο χέρι. Πάνε και οι αρχές του Ισλάμ, πάνε και τα. Δεν λέω, στην Ευρώπη υπάρχουν ζητήματα. Όμως η Ελλάδα με αυτόν τον ήλιο και με αυτή την πολιτισμική κατάσταση που υπάρχει, αλλά και την κοινωνική δυναμική, εάν μπει πάτος στο βαρέλι, το ζήτημα είναι διαχειρίσιμο. Θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο πραγματικά τρελαίνει τον κόσμο και ξέρετε, όταν έγινε το τσουνάμι, δεν μπορούν να μας πουν ούτε ρατσιστές ούτε. Όταν έγινε το τσουνάμι, το θυμάστε. Και κάθισα, έκανα μία αναλογική σύγκριση τι έδωσε η κάθε χώρα για εκείνο το παγκόσμια σημασία γεγονός. Χάθηκαν πόσο, 200.000 άνθρωποι παραπάνω. Η Ελλάδα έδωσε περισσότερα λεφτά. Θα μου πείτε ότι είχαμε και πολλά λεφτά τότε. Αλλά δεν έχει σημασία, και άλλες χώρες είναι πλούσιες. Η Ελλάδα έδωσε τα πολλά λεφτά και δεν τα έδωσε το κράτος. Οι πολίτες τα έδωσαν. 1.000 ευρώ, 5.000, 10.000. Τι να μας πούμε τώρα, ότι είμαστε εμείς ρατσιστές. Όμως, όταν είσαι στη Μυτιλίνη και όπως είπε ο Ρακάς, οι άνθρωποι όλοι δίνανε. Ελάτε, τα παιδιά τους τα θύλαζαν οι γυναίκες της Λέσβου, ελάτε να βοηθήσουμε. Όταν όμως κάθεσαι και βλέπεις το νησί σου να λέει λατείτε, ξέρετε τι κάνουν. Εγώ δεν τους κακίζω. Και εγώ, άμα βρισκόμουν σε μια δύσκολη κατάσταση, τι θα έκανα αυτό. Δεν έχεις να φας, να πεις κάπου. Έχουν ανοίξει στη Λέσβο κάτι ταντήρ, τα λένε. Έχουμε εδώ μικρασιάτες. Ταντήρ είναι οι φούρνοι μέσα στο έδαφος, υπόγειοι, σαν πιθάρια δηλαδή. Και εκεί βάζουν φωτιά κάτω και στο τείχομα κολλάνε τα λαβάσα, κάτι σαν πίτες και τα ψήνουν. Αυτό τα ψήνουν και τα πουλάνε εκεί μέσα, γιατί η Μόρια είναι 100.000, μια μικρή πόλη είναι. Κάνανε δηλαδή, δεν τους κακίζουν. Αλλά αυτό θέλει ξύλα, πού αύριο ξύλα. Πηγαίνουν λοιπόν και κόβουν τις ελιές, 300-400 ετών ελιές. Επειδή έχω υπηρετήσει στη Μυτιλίνη. Με συγχωρείτε, αυτό είναι ένα έγκλημα, πολιτιστικό θα έλεγα και εθνικό έγκλημα. Γιατί αυτή η ελιά τάισε γενιές, 6-7 γενιές. Και πάει ο άλλος απελπισμένος και την κόβει. Εισβάλλουν μέσα στα μαντριά, παίρνουν τα κατσίκια, τα αρνιά, τις κότες. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και οι ίδιοι να σας πω, παραβιάζονται και τα δικά τους δικαιώματα. Μιλάω με το διοικητή του νοσοκομείου ένας από τα Τελεσιά, από τη Σάμου. Δεν μπορούμε να. Και τους δικούς τους πολίτες της Σάμου, αλλά ότι και αυτούς δεν μπορούμε πλέον, παραβιάζοντας τα δικαιώματά τους, δεν μπορούμε να τους περιθάψουμε. Δεν μπορούμε. Αυτή η ιστορία λοιπόν πρέπει να πάρει ένα τέλος. Είπε πριν από λίγο ο Ρακάς για μεταναστευτική πολιτική και ορισμένοι που κάνανε υποτίθεται και μεταπτυχιακά και διδακτορικά για το θέμα, τι μας λένε. Δεν μπορείς, Καρετερίδη, να μου μιλάς για δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και ταυτόχρονα είσαι αρνητικός με τη μετανάστευση. Δηλαδή, προσπαθούν να κάνουν κάποια δίπολα, τα οποία είναι έξω από κάθε λογική. Δηλαδή, άσετε τις πόρτες ανοιχτές για να λύσουμε το δημογραφικό. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Αν θέλεις λοιπόν, η μεταναστευτική πολιτική τι σημαίνει. Δεν σημαίνει να φυλάς τα σύνορα. Όχι. Μεταναστευτική πολιτική σημαίνει ότι βάζω τις προβολές της δημογραφικής των στοιχείων που δείχνουν ποια θα είναι η δημογραφική εξέλιξη στη χώρα. Ταυτόχρονα βάζω κάτω και τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό αν υπάρχει και λέω κάθε χρόνο τα προξενία μας στο εξωτερικό θα δίνουν 100.000 θεωρήσεις εισόδου με προοπτική μόνιμης εγκατάσταση στην Ελλάδα με όρους που τους βάλεις μέσα σε αυτή την πολιτική.
και οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν και λες, θα δίνω 10.000 από τη Ρωσία, 10 από την Ουκρανία, 5 από τη Μολδαβία, που έχουν και ωραία κορίτσια, συγγνώμη από τις γυναίκες ζητώ, 5 από την Κίνα, 10 και από το Πακιστάν, δεν αποκλείω κανένα. Κάνεις μια πολιτική λοιπόν και λες ότι αυτή είναι η πολιτική μου, αυτή εφαρμόζω στα επόμενα 10 χρόνια και λύνω και το δημογραφικό, λύνω και το θέμα του ελλείμματος εργατικού δυναμικού. Όμως αυτό το πράγμα όπως γίνεται είναι η συνταγή της εθνικής καταστροφής και μπορεί να ξεκίνησε ως ιδεολειψία, γιατί έχω παρακολουθήσει την πορεία των ανθρώπων που αποφάσισαν, αλλά ξέρετε, τη δικιά σου ιδεολειψία δεν είναι μόνο ο Ερντογάν που την εκμεταλλεύεται. Υπάρχουν και άλλοι κύκλοι που θέλουν να καταστραφεί αυτή η χώρα, ενώ διεθνείς και υπερεθνικοί. Και δείχνουμε μια κοινωνία στην ουσία χωρίς αντανακλαστικά άμυνας για την εθνική μας επιβίωση. Και η απόψινή εκδήλωση πραγματικά να γίνει και ένα, αν θέλετε, ένα εφαλτήριο προβληματισμού και διαλόγου. Δεν γίνεται, χωρίς διάλογο δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Τα κέρδη για την Τουρκία. Γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας. Απέκτησε ένα όπλο, ανήκει το όπλο που εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε, πήγε η Μέρκελ εκεί, γιατί η Μέρκελ μπορεί να είπε ελάτε ένα εκατομμύριο, αλλά είδε το ακροδεξιό κόμμα. Αφήστε που, εδώ που ας πούμε με αριστερές λογικές αντίστοιχα τα σύνορα, στην ουσία αυτό αποτέλεσε και την κύρια αιτία στις αύξησης των εθνικιστικών και ακροδεξιών κόμματων στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν πήγε ολόκληρη η Μέρκελ, γιατί είδε στα δεξιά της να εμφανίζεται ένα κόμμα που μπορεί να την καταπιεί, και πήγε τώρα στον Ερντογάν, και αυτή η αποδυναμωμένη, η οικονομική υπερδύναμη της Ευρώπης, και αυτή η αποδυναμωμένη ακριβώς επειδή δημιουργήσαμε σε μεγάλο βαθμό εμείς αυτό το πρόβλημα. Και τα δισεκατομμύρια δολάρια που κερδίζει η Τουρκία δεν είναι μόνο τα 9 δισεκατομμύρια. Μιλάμε ότι ο κάθε, αν θεωρήσουμε ότι πέρασαν κάποια χρονιά 1 εκατομμύριο και το φέτος θα είναι 200.000, δεν ξοδεύει λιγότερα από 5 έως 10.000 ο κάθε άνθρωπος που κάθεται στην Τουρκία και περνά στην Ελλάδα. Άρα είναι άλλα τόσα δισεκατομμύρια από τη διακίνηση, και αυτά δεν πηγαίνουν μόνο σε, πάνε και στο κράτος πολλά από αυτά τα λεφτά. Τι άλλο κέρδισε η Τουρκία, για να δείτε σε τι κατάσταση βρέθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην αρχή τα λεφτά πήγαιναν σε οργανισμούς, διεθνούς οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς μετανάστευσης, ΜΚΟ κτλ. Είπε ο Ερντογάν, αφήστε τα αυτά, σε μένα τα λεφτά. Και γνωρίζω, γιατί λέω ότι γνωρίζω, μη θεωρηθεί αυτό κομπορημοσύνη, το λέει η αντιπολίτευση, ψέματα λέει. Δεν ξόδεψε τόσα λεφτά και δεν ξέρουμε τι γίνονται και αυτά τα λεφτά πάνε με απευθείας αναθέσεις. Επίσης, απέκτησε όπλο για να παρεμβαίνει ανα πάσα στιγμή στα εσωτερικά της Ελλάδας. Αν δείτε, αν δούμε, τι, δεν ήθελα να σας κουράσω με νούμερα, τις ροές, πότε αυξήθηκαν οι ροές στην Ελλάδα. Αυξήθηκαν μόλις ανέλαβε η νέα κυβέρνηση. Είπαμε εδώ δεν ούτε χαϊδεύουμε, ούτε υπέρ, ούτε καμιά κυβέρνηση, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εθνικά αντιμετωπίζουμε το θέμα. Πότε αυξήθηκαν οι ροές, μόνο έτσι ανέλαβε η νέα κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί, επειδή είναι σε εξέλιξη τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο, η νέα κυβέρνηση υποτίθεται ότι έχει και ένα στίγμα πατριωτικό, υποτίθεται λέω, είναι αυτοδύναμη, δεν θα ήταν ένας εύκολος συνομιλητής για τον Ερντογάν. Όταν όμως αυτή την κυβέρνηση στην ουσία την αποδυναμώνεις και αποδεικνύεις ότι ενώ είχε ένα βαθμό ετοιμότητας για άλλα ζητήματα, ότι σε αυτό ήταν απολύτως ανέτοιμη και συνεχίζεις να στέλνεις και τη ρίχνεις στο καναβάτσο, τότε μπορείς και να την εκβιάσεις για να μην πέσει και στα θέματα του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου ή της Κύπρου. Απλά είναι τα πράγματα. Στην ουσία, σας το ξαναλέω, αποκτήσαμε χαρακτηριστικά μη κράτος λόγω της πολιτικής που ακολουθήσαμε στο μεταναστευτικό. Τι γίνεται, πώς πάμε προς πίσω, κάτι γίνεται. Η λύση πραγματικά είναι πολύ εύκολη. Αρκεί να πάρουμε απόφαση. Γιατί ξέρετε, γιατί είδα χθες, προχθές που ήμουν στον Αντένα,
ήμασταν μαζί με τον Περιφερειάρχη του Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου. Του λέω, έλα εδώ ρε φίλε. Πόσες χιλιάδες είναι τα μέλη των ΜΚΟ, πού να ξέρω τι. Κάτσε το λέω, εσύ δεν είσαι αφεντικό εκεί πέρα. Εσύ και ο δήμαρχος. Δεν ξέρετε λέω πώς είναι, όχι δεν ξέρω με. Αυτοί οι αγωνάδες παραμονές, δεν ξέρω. Πώς πληρώνονται, δεν ξέρω. Συγγνώμη, είναι κράτος αυτό. Δηλαδή, μπορώ εμείς από εδώ πέντε άτομα να κάνουμε μια ΜΚΟ να πάμε στη Δανία για να καταγγέλουμε τη σφαγή των δελφινών που κάνει η Δανία. Θα μας σουβανιάσουν οι Δανείοι πολιτισμένοι σε λίγες μέρες. Ποιος είσαι εσύ, ποιο αυτοκίνητο είναι αυτό, πού είναι η άδεια εργασία σου, τα υγειονομικά, τα. Λοιπόν, τι άλλο του λέω, πες μου, τι ακριβώς γίνεται. Μήπως έχει εκμαυριστεί η κοινωνία, λέει η αστική. Η κοινωνία της Μητυλίνης σε μεγάλο βαθμό είναι θέσμια του μεταναστευτικού. Γιατί εκατοντάδες διαμερίσματα, για να είναι από χιλιάδες, νοικιάζονται με προκαταβολές διετίες, τριετίες, σου δίνουν δηλαδή τα ενίκια και φυσκωμένα, από ΜΚΟ. Χιλιάδες διαμερίσματα. Όλα τα ξενοδοχεία πιασμένα. Δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο να πας στη Μητυλίνη. Κάθε πτήση το 60-70% είναι άτομα των ΜΚΟ που πηγαίνουν έρχονται. Δεν μπορείς να βρεις αυτοκίνητο να νοικιάσεις. Όλες οι ταβέρνες είναι χάπι οι ταβερνιάριδες. Εκεί τρώνε όλοι αυτοί. Προσέξτε. Δηλαδή στην ουσία τι κάναμε. Αυτοχειριαζόμαστε κάθε μέρα. Και οι τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει οικονομική κρίση. Ο κρυμμένος όπου πιάνεται από τα μαλλιά του. Α, πιάνονται από τα μαλλιά του σκέφτε. Ποια είναι η λύση λοιπόν. Χαρτογράφηση κυκλωμάτων διακίνησης. Δεν είναι μόνο η ΜΚΟ. Δικηγόροι. Δεν βρίσκεται δικηγόρο άνεργο. Όλοι οι δικηγόροι είναι μπλεγμένοι σε αυτήν την ιστορία. Προς Θεού δεν είναι καλό το τσουβάλιασμα. Αλλά άμα έρθει ένα σοβαρό στην πόρτα σου, πού μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Η δουλειά σου δηλαδή, τι κάνεις. Αποκτάς μια σχέση συμφέροντος και από εκεί και μετά και η εθνική σου, αν θέλεις, ευαισθησία μπορεί και να. Λοιπόν, γιατροί. Είδατε τα κυκλώματα. Προσέξτε τι έχω να ανακαλύψει με τα τραυματικό τεστ που έχουμε κάνει για το εδώ. Ναι. Κάτι με τα τραυματικά τεστ, κάτι λένε και έτσι δεν μπορείς να απορρίψεις το άσυλο. Πάει, λέει ο άλλος, με βίασε. Πού να βρεις άκρη. Μπαίνουν και οι γιατροί λοιπόν στο παιχνίδι, με το αζημίωτο, διακινητές, τι πρέπει να. Α, για να μην λέμε τώρα, έχει γίνει η χαρτογράφηση, μίλησα με έναν από τους αρμόδιους υπουργούς, μην τον εκθέτω κιόλας, μου είπε ναι, τις καταγράψεις είναι τόσες. Πόσες είναι νόμιμες στην Ελλάδα, είναι 370, από τις 370 είναι, δεν ξέρω, 30-35 είναι νόμιμα. Όλες οι άλλες είναι παράνομες. Και είδα, νομίζω σήμερα γίνεται, κατατίθεται μία τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Μηταράκη, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, που λέει θα καταγραφεί και το προσωπικό που δουλεύει στις ΜΚΟ. Είναι υποχρεωτικό πλέον. Θέλετε ότι πάει να μπει μια κάποια τάξη. Λοιπόν, ποια είναι η λύση. Χαρτογράφηση όλων αυτών. Όλων όσων εμπλέκονται, δεν λέω ότι είναι ένοχοι ή όχι. Τους θέλω σε χαρτί. Γιατροί, δικηγόροι, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Διακινητές και είναι εύκολο, ξέρετε τώρα τεχνολογία παρέχει τα μέσα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Κανένας από την Ελλάδα δεν έχει καταγγείλει την Τουρκία ως, πώς τα λένε αυτά, trafficker, ως χώρα διακινητή. Μα είναι χώρα διακινητής, αυτό αποδεικνύεται. Πώς αποδεικνύεται. Όταν ο Καμένος είχε φέρει το ΝΑΤΟ, θυμάστε τις φρεγάτες, είχαν πάει κάποιες και προς τα Δωδεκάνησα. Η Τουρκία, για να μην στείλει τον ΝΑΤΟ στα Δωδεκάνησα φρεγάτες και στην ουσία νομιμοποιήσει τη στρατικοποίηση των νησιών από την Ελλάδα, γιατί τα Δωδεκάνησα πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα, είναι και επίκαιρο αυτό, έκοψε εντελώς τις ροές από τα Δωδεκάνησα. Εντελώς. Ενώ ο δημοφιλέστερος προορισμός ήταν οικός, αν θυμάστε το 2015, το σταμάτησε εντελώς. Εντάξει, πηγαίνουν τώρα 3-5, αλλά αυτό αποδεικνύεται ότι το τουρκικό κράτος όπου θέλει κόβει και όπου θέλει διοχετεύει. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα δεν έχει και δεν λέω να το κάνουν κυβερνητικοί. Εγώ θα το έκανα φυσικά, αντιλαμβάνεστε, δεν έχετε καμία αμφιβολία. Ας το κάνουν, έχουμε
Ξέρετε πόσα γραφεία τύπου έχουμε στο εξωτερικό. Όλοι αυτοί τη δουλειά πρέπει να κάνουν. Να μιλάνε με τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, να δίνουν και κάτι, έχουν κονδύλια και να βλέπουμε δημοσιεύματα στο New York Times. Η Τουρκία είναι χώρα διακινητής. Αυτό είναι μια μέθοδος αποτροπής. Λέω λοιπόν, εάν μαζέψουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ρόλο της Τουρκίας, για παράδειγμα, τώρα μην τα αποκαλύπτουμε και όλα, ποιες εταιρείες πουλάνε τις βάρκες, πού τις πουλάνε, τιμολόγιο, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τις βάρκες, είναι διακινητές. Ποιες εταιρείες πουλάνε τα σωσίβια, ποιοι τα αγοράζουν, τιμολόγια, φέρ' τα εδώ. Όσοι έρχονται εδώ, τα τηλέφωνά τους, μπαίνουν στα μηχανήματα, με ποιον μίλησες απέναντι, να αποδειχθεί ότι η εμπλοκή του τουρκικού κράτους να γίνει ένας φάκελος και ο φάκελος αυτός να σταλεί στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Frontex. Και από εκεί και μετά να αρχίσει η καταγγελία της Τουρκίας. Αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ σημαντική πίεση στην Τουρκία και η Τουρκία θα υποχρεωθεί ασχέτως με το τι θα κάνουμε εμείς να περιορίσει τις ροές. Με κίτρινο που βλέπετε, διεθνής εκστρατεία ανάδειξη του ρόλου της Τουρκίας ως διακινητή. Επιτάχυνση της διαδικασίας χρήσης ασύλου. Προσέξτε, ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε στα νησιά, η κατάσταση είναι τραγική, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Πέρασαν τόσοι μήνες και ακόμα το νομικό πλαίσιο για την επιτάχυνση αλλά και η επάνδρωση των επιτροπών δεν κατάλαβα. Γιατί μπορεί να διαρκεί πάνω από ένα μήνα ο τελικός χρόνος κρίσης του ασύλου. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι εξετάζουμε. Ένας άνθρωπος είτε δικαιούται είτε δικαιούται. Γιατί να πηγαίνει δύο χρόνια αυτή η υπόθεση. Σε ένα μήνα λοιπόν, βάλτε χρονικό όριο. Είδατε τι είπε ο Ρακάς. Η Ισπανία είπε και χωρίς να κριθεί το αίτημα ασύλου πίσω. Δεν λέω αυτό εγώ. Να γίνουμε πιο δημοκρατικοί από όλους. Πάλι ένα μήνα. Σε ένα μήνα λοιπόν το καραβάκι, μία κρουαζιέρα ξανά στην Τουρκία. Με ασφάλεια. Όταν η επιτάχυνση διαδικασίας του ασύλου γίνει ένας μήνας, τότε θα αρχίσουν οι επιστροφές. Ορισμένοι μου λένε και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα, και αν δεν τους πάρει η Τουρκία, προδοκίμασέ το. Και αν δεν τους πάρει, θα δούμε. Αυτή τη συμφωνία έχουμε τώρα. Και πάμε στον έλεγχο των συνόρων. Νομίζω ότι κάτι γίνεται στον Εύρο. Όσον αφορά τα νησιά που λένε ότι δεν φυλάσσεται, δεν μπορεί να φυλάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, αυτό άλλο το είπε. Ακούστε τι μπορεί να γίνει. Με βάση το διεθνές δίκαιο, κάπου το λέει μέσα και η συμφωνία. Όταν το λιμενικό διαπιστώσει ότι σε μία βάρκα που οπτικά φαίνεται ότι είναι για 5 άτομα, ότι είναι 6, όχι 30, το λιμενικό μπορεί, οφείλει, παύλα μπορεί, να πάει να κάνει διάσωση. Ασχέτως αν βυθίζεται ή όχι. Γιατί παραβιάζονται οι κανόνες και μπορεί να βυθιστεί. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να αλλάξει επιχειρησιακό δόγμα. Εάν μια τέτοια βάρκα, ξέρετε, έχουμε τη δυνατότητα να τους εντοπίσουμε προτού καν ανοιγούν στις βάρκες τις μικροασιατικές ακτές. Εάν λοιπόν τον βρεις μέσα στα χωρικά έδρα της Τουρκίας, επαναλαμβάνω, να πας στα χωρικά έδρα της Τουρκίας, να τον διασώσεις και να τον, αν τον διασώσεις στα χωρικά έδρα της Τουρκίας, τον επιστρέψεις στην Τουρκία. Τι σας είπα στην αρχή, εύκολα, εύκολα. Γιατί δεν γίνεται, γιατί ό,τι συμβαίνει στα νησιά με την κοινωνία γίνεται και στο κράτος και στους πολιτικούς, σε μηχανισμούς που χειρίζονται το θέμα. Μου είπε ο Περιφερειάρχης ότι έδωσε η Ευρώπη 450 εκατομμύρια ευρώ για τις κλειστές δομές που θα γίνουν με απευθείας αναθέσεις. Τώρα έχουμε δήμαρχο, περιφερειάρχη, ξέρεις τι σημαίνει απευθείας αναθέσεις. Και γι' αυτό
Εντάξει, δεν είναι καλό τώρα να τσουβαλιάζουμε και να μιλούμε ισοπεδετικά. Αλλά συγγνώμη, όταν βλέπεις ότι δεν παίρνουν μέτρα τα προφανή, πού να πάει ο νους, γιατί δεν το κάνουν. Μήπως κάποιοι κονομάνε, μήπως κάποιοι βλέπουν την ευκαιρία της ζωής τους. Και γι' αυτό λέω ότι οι εκδηλώσεις σαν την αποψινή. Προσθέω, εγώ δεν λέω να πιάσουμε τους πολιτικούς και να τους πιάνουμε από τα αυτή και να τους βρίζουμε για... Όχι. Αλλά τους φέρνουν πρώτα των ευθυνών τους. Με τέτοιες εκδηλώσεις, Πρόεδρε. Εδώ πρέπει να είναι η πολιτική. Εδώ και να μιλάνε όχι μόνο μιλητές, να μιλούν και οι παριστάμενοι, οι παρευρισκόμενοι, γιατί μόνο έτσι θα βρεθεί λύση. Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Θέλω να κλείσω με μερικά συμπεράσματα που δεν σχετίζονται απολύτως με το... Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος και ως φυσικό πρόσωπο, ούτε σαν οικογένεια, ούτε σαν εταιρεία, ούτε σαν δήμος, ούτε σαν περιφέρεια, πόσο μάλλον ως κοινωνία και ως χώρα, δεν μπορεί να έχει αύριο αν δεν έχει ένα όραμα. Η Ελλάδα δικαιούται ένα όραμα που δεν το έχει. Δεν είναι όραμα να αποκτήσω πολλά λεφτά. Αυτό δεν λέγεται όραμα. Το όραμα έχει πάντα θετικό, ηθικό πρόσημο. Όχι ηλιστικό. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ανάγκη από ένα όραμα. Η μεγάλη ιδέα, ξέρετε, που κινητοποίησε ήταν η κινητήρια δύναμη του ελληνισμού για 5-6 δεκαετίες, άσχετα με το που κατέληξε. Δεν μιλώ για το περιεχόμενό της, όμως ήταν κάτι που κινητοποιούσε το έθνος. Εδώ και μερικές δεκαετίες είμαστε ένα προσανατολισμένο έθνος χωρίς όραμα. Λέω λοιπόν ότι η Ελλάδα, η Κύπρος, ο ελληνισμός, πέρα από τη στρατηγική, αυτό το σχετίζουμε με την γενοκτονία, που και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το πούμε όταν έρθει η ώρα, έχουμε ανάγκη από μια νέα μεγάλη ιδέα που θα δώσει όραμα στο έθνος και θα λειτουργήσει συσπηρωτικά στη διαλυμένη από τον κομματισμό, τις ιδεολειψίες και τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση ελληνική κοινωνία. Η νέα μεγάλη ιδέα δεν θα πρέπει να έχει χαρακτήρα απόκτησης νέων εδαφών, αλλά εξασφάλιση αυτό που μας έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο με βάση διεθνείς συμφωνίες. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν δεν διεκδικήσουμε με βάση στρατηγικό σχέδιο αυτά που έχουμε, ξέρετε, η πολιτική και η διεθνής πολιτική είναι ένα δυναμικό πεδίο. Όπου υπάρχει κενό, κάποιος έρχεται, δεν δικαιολογείται το κενό. Κάποιος έρχεται και το καλύπτει. Εάν λοιπόν δεν διεκδικήσουμε με βάση στρατηγικό σχέδιο αυτά που έχουμε, η ιστορία θα μας τιμωρήσει και θα κληθούμε να παραχωρήσουμε, να χάσουμε. Η ιστορία δεν συγχωρεί ούτε δικαιολογεί κενά. Και έρχονται και τα καλύπτουν άλλοι. Και αν δεν αντιδράσουμε, θα μας λαιλατήσουν εχθροί και φίλοι, ισχυροί και ανίσχυροι. Λέω ότι η νέα μεγάλη ιδέα, αυτή θα προκύψει, επαναλαμβάνω, μέσα από συζητήσεις στην κοινωνία. Μπορεί να είναι αυτή. Δηλαδή, επιτέλους να βρούμε το θάρρος και τη δύναμη να επεκτείνουμε. Αυτό είναι το όπλο και η λύση στα προβλήματα με την Τουρκία. Τα χωρικά μας έδωσαν στα 12 μίλια και μην ακούτε τα παραμύθια που σας λένε για Κάσους Μπέλη. Το είπα στην τηλεόραση, το Κάσους Μπέλη η Τουρκία να το πάρει και να το βάλει εκεί που ξέρει. Η Ελλάδα πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά έδαφα στα 12 μίλια και στη συνέχεια να οριοθετήσει τις αποκλειστικές, τις θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη με όλες τις χώρες. Αυτό θα καταστήσει την Ελλάδα και την Κύπρο ισχυρές χώρες, χώρες με σημαντικό γεωπολιτικό και οικονομικό βάρος, και θα έλεγα ότι αν αυτή η ιδέα την επεξεργαστούμε στην κοινωνία, τότε μπορεί να αποτελέσει και ένα όραμα. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα, η μεγάλη Ελλάδα που βλέπουμε, και παραλαμβάνω δεν στρέφεται εναντίον κανενός άλλου κράτους ή κανενός άλλου λαού. Τελικές επισημάνσεις. Η Ελλάδα δεν είναι στρατιωτική, πληθυσμιακή και οικονομική υπερδύναμη. Είναι όμως μια παγκόσμια πολιτιστική υπερδύναμη, και αυτό δεν δικαιούμαστε να το ξεχνάμε ποτέ. Είπε ο κύριος Ανακάς πριν από λίγο ότι και εδώ αυτοχειριαζόμαστε. Αν ένα βιβλίο που θα ήθελα να εκδώσω είναι να βάλουμε τι έγινε τα τελευταία 40 χρόνια στα θέματα της παιδείας και της ιστορίας.
πώς δηλαδή αποεθνικοποιείται η παιδεία της Ελλάδας και η ιστορία μας. Πώς βγάζουν με τέχνη κάθε φορά από το λεγόμενο παιδαγωγικό Ινστιτούτο, βγάζουν τον Κολοκοτρώνη, τον Μακρυγιάννη, τη γενοκτονία και στο τέλος θα μιλάμε για μια άλλη ιστορία που με βάση την ιστορία που διδασκόμαστε αναπτύσσεται και η εθνική μας ταυτότητα, η εθνική μας ιδιοπροσωπία. Λοιπόν, το ξεχνάμε. Αυτό λέω ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο πολιτισμός, η ιστορία και οι αγώνες του έθνους που αποτελούν ιερή παρακαταθήκη και πηγή ελπίδας για τον ελληνισμό σε δύσκολες στιγμές. Όμως, για να έχουμε δικαίωμα να ελπίσουμε στην επιβίωση του ελληνισμού και σε ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να ακολουθήσουμε μια έξυπνη στρατηγική σε έναν ταραγμένο κόσμο. Να ανατρέψουμε και να νικήσουμε νοοτροπίες που οδηγούν στην τελική εξάλληψη του ελληνισμού, είπαμε ορισμένες πριν από λίγο. Να πετύχουμε την ενότητα στο εσωτερικό και τις απαραίτητες συμμαχίες στο εξωτερικό για να φτάσουμε στον τελικό στόχο που είναι η επιβίωση του ελληνισμού. Ευχαριστώ πολύ.